Εμπειρίες από τη Θεία Λειτουργία. Μια εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα που ψηλαφεί το Ιερό Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας μέσα από τη διδασκαλία της Εκκλησίας και ωφέλιμων διηγήσεων. Η Θεία Λειτουργία, το δώρο του Θεού στον άνθρωπο. Επιμέλεια ανάγνωση, Δέσποινα Παπά. Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Χαιρόμαστε που είστε κοντά μας εδώ στους 96 και 1 στο Ράδιο Ελπίδα της Ιεράς Μητρόπολης και ακούτε την εκπομπή Εμπειρίες κατά τη Θεία Λειτουργία του Πρωτοπρεσβύτερου Στέφανου Αναγνωστόπουλου. Είμαστε στη Λειτουργία των Πιστών και αναλύουμε το κομμάτι εκείνο της Θείας Λειτουργίας της Αγίας Αναφοράς. Έχουμε πολλά να ερμηνεύσουμε για το μεγάλο αυτό κομμάτι της Θείας Λειτουργίας, ενώ εμπειρίες αληθινές φωτισμένων ανθρώπων θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε καλύτερα το σημείο αυτό της Θείας Λειτουργίας. Εξαιρέτως της Παναγίας Σαχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας. Προσφέρουμε δε τη λογική αυτιλατρεία, όχι μόνο για αυτές τις κατηγορίες των Αγίων που αναφέραμε, αλλά εξαιρέτως υπέρ της Κυρίας Θεοτόκου, της Παναχράντου Μητρός του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού. Γι' αυτό και ο ιερέας εκφωνεί μεγαλοφόνος. Εξαιρέτως της Παναγίας, Αχράντου υπερευλογημένης, και θυμιά το σώμα και το αίμα του Ιησού Χριστού. Το θυμίαμα, μετά τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων, έχει μεγάλη λατρευτική αξία και δύναμη. Είναι έκφραση βαθιάς ευγνωμοσύνης και λατρείας προς το Θεό από εμάς, γιατί έστειλε τον μονογενή Υιό του να θυσιαστεί πάνω στο Γολγοθά με σταυρική θυσία και έτσι να σωθούμε από την αμαρτία, το διάβολο και το θάνατο. Αλλά είναι και έκφραση πνευματικής εξουσίας και δύναμης που έχουν οι ιερείς στα χέρια τους. Αυτή τη δύναμη έχουν υποχρέωση λειτουργοί, ιερείς και επίσκοποι να τη χρησιμοποιούν για να ελκύουν το έλεος του Θεού πάνω στο λογικό ποιμνιό τους. Για τον πιστό λαό του Θεού, οφείλουμε εμείς οι κληρικοί να πάσχουμε, να κάνουμε το παν για τον Ευαγγελισμό και τη σωτηρία των ψυχών που μας εμπιστεύτηκε ο Κύριος. Με το εξαιρέτος της Παναγίας Αχράντου, τονίζουμε θυμιατίζοντας ότι η λογική λατρεία κυρίως προσφέρεται υπέρ της Θεοτόκου Μαρίας. Παρακαλούμε έτσι να ενωθούμε εμείς όλοι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί σε ένα σώμα, όχι μόνο μεταξύ μας, αλλά και με όλους τους Αγίους και Δικαίους της Τριαμβεύουσας Εκκλησίας και μάλιστα με την Παναγία μας. Να γίνουμε εμείς που ευρισκόμεθα μέσα στο ναό κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας ένα με τους Αγίους και με όλους εκείνους που αποτελούν το χορό των πρωτοτόκων στη Βασιλεία του Θεού. Προσφέρουμε λοιπόν τη λατρεία μας υπέρ όλων των Αγίων και εξαιρέτως υπέρ της Παναγίας. Πρώτον, για να τους τιμήσουμε. Είναι οι προκαθήμενοι στο γάμο του αρνίου που τελούμε και δέχονται πρώτοι τις τιμές της θυσίας μας, γιατί αυτοί συνέπαθαν με τον εσφαγμένον αρνίον και θυσίασαν τον εαυτό τους και τα πάθη τους. Δεύτερον, για να ευχαριστήσουμε το Θεό που μας τους χάρισε να μεσητεύουν για μας. Και τρίτον, διότι αυτοί και εμείς είμεθα αλλήλων μέλη του ενός και του αυτού σωτήρος της μιας Εκκλησίας του Χριστού. Μετά τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων, οι ευχές που ακολουθούν μοιάζουν με ένα προσκλητήριο της Εκκλησίας, στο οποίο παρόντες είναι όλοι οι Άγιοι της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης ή το Θεό ευαρεστήσαντας. Όλοι εμείς της στρατευωμένης Εκκλησίας και εκείνη της τριαμβεύουσας με το δικό του τραύμα γιατρευτήκαμε. Το μόλοπι αυτού, οι άθυμενοι πάντες. Για όλους μας έχισε το Πανάγιο αίμα του πάνω στο Σταυρό, όπως και το προσφέρει ανεμάκτος πάνω στην Αγία Τράπεζα. Στις στρατιωτικές τελετές, όταν γίνεται προσκλητήριο των πεσόντων, ένα στρατιώτης φωνάζει με τη σειρά τα ονόματα και ένας άλλος απαντά «Απών, έπεσε υπερπατρίδος». Αλλά στην Εκκλησία δεν υπάρχουν απώντες, γιατί δεν υπάρχουν νεκροί. Στο σώμα της Εκκλησίας και οι κεκοιμημένοι είναι παρόντες
είναι μπροστά στο Άγιο Δισκάριο με τη μερίδα του ονόματός τους. Ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός το βεβαιώνει ότι ούκα έστειν ο Θεός νεκρών, αλλά ζώντων. Η Θεία Λειτουργία λοιπόν είναι πρόσκλησης και σύναξης όλων των Αγίων στο δείπνο και στο τραπέζι του Χριστού και εξαιρέτως της Παναγίας Αχράντου. Η υπεραγία Θεοτόκος κατά το ανθρώπινο είναι η ρίζα αυτής της θυσίας. Στη Θεία Ευχαριστία κοινωνούμε το σώμα και το αίμα που από αυτήν πήρε ο ενανθρωπίσας Θεός Λόγος. Η σάρκα του Κυρίου μας είναι το αίμα της Θεοτόκου, γιατί από τα σπλάχνα της δανείστηκε ανθρώπινη φύση. Η Παρθένος Μαρία είναι και χαριτωμένη και η ευλογημένη εν γυναιξή, καθώς την ονόμασε ο Αρχάγγελος Γαβριήλ και το όνομα Θεοτόκος είναι η βάση της Ορθοδόξου διδασκαλίας. Μετά την εκφώνηση του ιερέα, εξαιρέτως της Παναγίας Αχράντου, ο λαός ψάλλει «Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζει σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν το Χερουβίμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως το Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσα, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν». Στο σημείο αυτό ας θυμηθούμε την ιστορία του Άξιον Εστί. Ο πατήρ Γαβριήλ, που ήταν μοναχός στο κελί Ευαγγελισμός της Θεοτόκου στις Καριές, ο μετέπειτα Όσιος, ένα βράδυ κάνοντας τον όρθρο, είχε φτάσει στην 8η οδή και έψαλε την τιμιωτέρα το Χερουβίμ, όπως το έγραψε ο Άγιος Κοσμάς ο Μελωδός. Λίγο πριν όμως είχε μπει στο κελί ένας ξένος μοναχός και παρακολουθούσε τον όρθρο σιωπηλός. Όταν έφτασε στην 8η οδή, ο πατήρ Γαβριήλ, τότε παρεμβαίνει ο ξένος μοναχός και με γλυκύτατη ουράνια μελωδία και φωνή άρχισε να ψάλει «Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζει σε τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών» και στη συνέχεια συνήψε και το υπόλοιπο, το ήδη γνωστό κομμάτι του Αγίου Κοσμάτου Μελωδού, δηλαδή την τιμιωτέραν το Χερουβίμ και εδοξωτέραν ασυγκρίτως τον Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. «Πω, πω», είπε τότε ο πατήρ Γαβριήλ, «τι ωραίος, τι υπέροχος, τι μεγαλοπρεπής, τι θεοπρεπής ύμνος είναι αυτός. Κάνε όμως, αγάπη, σε παρακαλώ, να μου τον γράψεις». «Ευχαρίστως», είπε ο ξένος μοναχός, «φέρε μου χαρτί και μελάνι». Τότε ήταν η μελάνη και ο κονδυλοφόρος. Έψαξε, αλλά δεν βρήκε. «Α», είπε, «δεν έχω». «Ε, τότε φέρε μου», είπε, «μια πλάκα απ' έξω». Έτρεξε λοιπόν έξω, κουβάλισε μια μεγάλη πλάκα και την έφερε. Αμέσως τότε ο ξένος μοναχός άρχισε με το δάχτυλό του να γράφει πάνω στην πλάκα. «Άξιον εστίνος αληθώς», με το δάχτυλό του. Όπως έγραφε λοιπόν με το δάχτυλό του, η πλάκα εχαράσε το βαθιά σαν να ήταν πυλός. Δηλαδή, φαίνονταν καθαρά τα γράμματα. Μόλις τελείωσε η χάραξη του ύμνου, ο ξένος μοναχός εξυφανίστη, αφού προηγουμένως του παρήγγειλε ότι αυτή ήταν η επιθυμία της υπεραγίας Θεοτόκου, έτσι να ψάλλεται ο ύμνος της στο εξής. Το θαύμα έγινε γνωστό και άρχισε να ψάλλεται ο ύμνος σε όλο τον κόσμο και όλοι οι μοναχοί του Αγίου Όρος προσήρχονται για να προσκυνήσουν την πλάκα που είχε χαραχθεί από τον Αρχάγγελο Γαβριήλ, διότι αυτός ήταν ο ξένος μοναχός. Η πλάκα εστάλει στον τότε Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως με σχετική αγιορείτικη συνοδεία και έγγραφα πολλά. Με τη λέλαπα όμως των Μωαμεθανών και την πτώση της Κωνσταντινούπολεως, η πλάκα αυτή, μαζί με άλλα ιερά κοιμήλια, εσυλήθη και εχάθη. Στη λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, αντί του Άξιον Εστί, ψάλλεται το «Επισύ χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα των ανθρώπων το γένος, υγιασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ, παρθενικών καύχημα, εξής ο Θεός εσαρκώθη και παιδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Τη γαρσίν μήτρα θρόνων επίησε και τη σύν γαστέρα πλατιτέραν ουρανών απειργάσατο. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση». Το γεγονός που θα αναφέρουμε συνέβη στο παρεκκλήσιο της Αγίας Σωρού, παραπλεύρος του Ιερού Ναού της Παναγίας των Βλαχερνών στην Κωνσταντινούπολη. Μέσα στο παρεκκλήσι της Αγίας Σωρού εφυλάσσεται η τίμια αισθής, το μαφόριο και μέρος της τιμία ζώνης της Θεοτόκου. Στο παρεκκλήσιο αυτό γινότανε κάποτε ολονυχτία.
Εκεί πήγε να προσευχηθεί και ο Όσιος Ανδρέας μαζί με το μαθητή του τον Άγιο Επιφάνιο. Ήταν ιερά στιγμή που ο λειτουργός ιερέας εκφωνούσε το «Εξαιρέτος της Παναγίας». Οπότε ο Όσιος βλέπει τη Θεοτόκο να προχωρεί από τις βασιλικές πύλες προς το Άγιο Θυσιαστήριο, περνώντας μέσα από το κέντρο του Ιερού Ναού. Άστραψε ο τόπος. Λαμπροφορέθηκε ο ναός. Υπερκατάληπτος ευωδία πλημμύρισε τους πάντες. Φαινόταν πολύ ψηλή και είχε λαμπρή τιμητική συνοδεία λευκοφόρων Αγίων. Ανάμεσά τους ξεχώριζαν ο Τίμιος Πρόδρομος και ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, οι οποίοι βάδιζαν δεξιά και αριστερά της. Από τους λευκοφόρους Αγίους που τη συνόδευαν, άλλοι προπορεύονταν και άλλοι ακολουθούσαν ψάλλοντας το άξιον εστίν. Όλοι αυτοί οι υπέροχοι και η υπέρλαπρη συνοδεία, περιεβάλλεται από πλήθος αγγέλων που θυμίαζαν να καταλήπτω στην Παναγία μας, τους παρευρισκομένους χριστιανούς και το Άγιο Θυσιαστήριο. Όταν πλησίασαν στον Άμβονα, στο κέντρο του ναού, είπε ο Όσιος Ανδρέας στον Άγιο Επιφάνιο, «Βλέπεις, παιδί μου, την Κυρία και Δέσποινα του κόσμου?» «Ναι, Τίμιε Πάτερ», αποκρίθηκε ο νέος. Η Θεοτόκος γονάτισε και προσευχήθηκε για πολλή ώρα. Παρακαλούσε τον Υιό της και Θεό της για τη σωτηρία του κόσμου και έβρεχε με δάκρυα το πρόσωπό της. Ύστερα μπήκε στο Άγιο Θυσιαστήριο και προσευχήθηκε για τους πιστούς που αγρυπνούσαν εκείνη τη νύχτα και πάλι για όλον τον κόσμο. Όταν τελείωσε τη δέησή της, με μια κίνηση, χαριτωμένη και σεμνή, έβγαλε από την πανάχραντη κεφαλή της το αστροφτερό μαφόριο και το άπλωσε σαν σκέπη με τα πανάγια χέρια της πάνω στο εκκλησίασμα. Έγινε τόσο μεγάλο αυτό που απλώθηκε σε όλον τον ναό. Έτσι απλωμένο το έβλεπαν και οι δυο τους για πολλή ώρα να εκπέμπει δόξα θεϊκή και λαμπρότητα πολύ. Όσο φαινόταν εκεί η Θεοτόκος, φαινόταν και το ιερό μαφόριο να σκορπίζει τη χάρη του. Όταν εκείνη άρχισε να ανεβαίνει στον ουρανό με τη συνοδεία της, άρχισε και αυτό να συστέλλεται λίγο-λίγο και να χάνεται στα βάθη του ουρανού. Τα πάντα είχαν περιβληθεί με ανίποτη ωραιότητα και θείο κάλος.
χρόνων ψάλλεται το άξιο νεστή, ο λειτουργός ιερέας συνεχίζει χαμηλόφωνα. Του Αγίου Ιωάννου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου Τάδε, ου και τη μνήμην επιτελούμεν, και πάντων των Αγίων, όντες οικεσίες, επίσκεψε ημάς ο Θεός. Η Εκκλησία μας απονέμει τιμή στους Αγίους και τους έχει πρεσβευτές προς το Θεό και προστάτες του βίου των πιστών. Αλλά το μνημόσυνο των Αγίων στη Θεία Λειτουργία είναι και αυτό μια έκφραση ευχαριστίας στο Θεό. Γιατί καθώς εξηγεί ο Ιερός Καβάσιλας, οι Άγιοι δίδουν αφορμή στην Εκκλησία για να ευχαριστεί τον Θεό. Για αυτούς ο ιερέας ευχαριστεί τώρα στη Θεία Λειτουργία. Και δεν εύχεται για αυτούς ο ιερέας, αλλά αυτός έχει ανάγκη να στηρίζεται στις δικές του ευχές και πρεσβείες. Μνημονεύουμε τους Αγίους ως πρεσβευτάς και οικείους του Θεού, ως κοινωνούς και αξίους μιμητάς του Χριστού και ως νικητάς του κακού, της αμαρτίας και του διαβόλου. Τους μνημονεύουμε ακόμη ως ομολογητάς και μάρτυρας της αληθινής πίστης του Χριστού, τους οποίους και καλούμεθα όλοι εμείς να μιμηθούμε. Πριν από πολλά χρόνια, πρώτου 1940, στο Βόλο, μια Κυριακή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, ετελεί το Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου. Μέσα στο Ιερό Βήμα υπηρετούσε ένας μικρός τότε στην ηλικία, περίπου 10-12 χρονών και το όνομά του ήταν Γιαννάκης. Ένας ευλαβής ιερέας τελούσε τη Θεία Λειτουργία. Όταν έφτασε στον καθαγιασμό των τιμίων δώρων, γονάτισε και ύψωσε ακουμπώντας τα χέρια του στην Αγία Τράπεζα. Κοιτάζοντας ψηλά, παρέμεινε εκεί. Ο ιεροψάλτης είπε μια φορά το «Σε υμνούμεν», δεύτερη φορά και τρίτη φορά. Ο κόσμος όλος παρέμεινε συγκινημένος. Είχαν σκυμμένα τα κεφάλια μέχρι το έδαφος, τότε δεν γονάτιζαν οι πιστοί. Αναλύθηκαν όλοι μέσα στο ναό σιγά σιγά σε λιγμούς, διότι η ώρα περνούσε και ο ιερέας δεν έλεγε «εξαιρέτως της Παναγίας». Ο δεξιός ψάλτης είπε σε κάποιον άλλο να συνεχίσει το «Σε υμνούμε» και μπήκε μέσα στο ιερό. Είδε τον ιερέα να βρίσκεται σε αυτή τη στάση, σε έκσταση και το Γιαννάκι πεσμένο κάτω, ανάσκελα, λιπόθυμο. Ο ψάλτης βγήκε έξω. Μπήκε στο ιερό από την άλλη πλευρά, έριξε νερό στο πρόσωπο του Γιαννάκι να συνέλθει και την ώρα που συνερχόταν από την λιποθυμία, την ίδια στιγμή σηκώθηκε και ο ιερέας. Του έδωσε ο ιεροψάλτης το θυμιατό και είπε το «εξαιρέτως της Παναγίας». Αυτό διήρκησε περίπου 20 λεπτά. Ρωτούσαν τον ψάλτη τι έγινε και απαντούσε «Δεν ξέρω». Ο παπάς φαίνεται ήταν σε έκσταση. Ο Γιαννάκης λιπόθυμος. Ρωτούσαν τον Γιαννάκη, ο Γιαννάκης δεν απαντούσε. Τον παρέλαβε και άρχισε να τον πιέζει με ερωτήσεις μια κοπέλα υποψήφια τότε για μοναχή και κατόπιν ηγουμένη και γερόντισσα στο μοναστήρι της Πορταριάς. Παναγία η Οδηγήτρια, Μακρίνα. Επίεσε λοιπόν τον Γιαννάκη και εκείνος είπε ότι όταν έφτασε η στιγμή του καθαγιασμού των τιμίων δώρων, εμφανίστηκε ο Μέγας Βασίλειος, του οποίου η Θεία Λειτουργία ετελείτο, με όλη του τη μεγαλοπρέπεια, δορυφορούμενος υπό αγγέλων μέσα στο Άγιο Βήμα. Μη αντέχοντας να τον βλέπει ο μικρός Γιαννάκης, έπεσε κάτω λιπόθυμος. Αυτό ήταν. Ο ψάλτης δεν είδε τίποτε άλλο. Είδε μόνον ο Γιαννάκης. Αν συνομίλησε με τον Άγιο, αν είπε τίποτα ο Άγιος ή απλώς παρευρίσκεται ως αρχιερέας στη δική του Θεία Λειτουργία, που ετελείτο από τον ευλαβέστατο εκείνον ιερέα, δεν γνωρίζουμε τίποτα. Δεν έχουμε καμία άλλη σχετική πληροφορία ή μη μόνον αυτό το μεγάλο και αληθινό γεγονός, το οποίο σε κάθε λειτουργία γίνεται και επαναλαμβάνεται. Μόνο που τα δικά μας μάτια τα θνητά, τα σάρκινα, τα αμαρτωλά, τα βρώμικα, δεν μπορούν να δουν. Κατά τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων μερικοί Άγιοι της Εκκλησίας, ως λειτουργή του υψίστου εδέχονται Θεία Ευδοκία, υπερουράνιες αποκαλύψεις μέσα στις καρδιές τους. Τι έβλεπαν? Πλήθος πολύ μπροστά στο υπερουράνιο θυσιαστήριο προπατόρων, πατριαρχών, προφητών, δικαίων, ιεραρχών, οσίων, μαρτύρων, ομολογητών, αποστόλων, ευαγγελιστών και των λοιπών χωρών των Αγίων και σεσωσμένων, ενώπιον του θρόνου και ενώπιον του αρνίου. Πλήθος πολύ, εκ παντός έθνους και φυλών και λαών και γλωσσών. Όλους τους λειτουργούς ιερείς και το λαό, όλους μαζί, γύρω από τον επίγειο θρόνο του Θεού, την Αγία Τράπεζα και μπροστά στον αμνών του Θεού, τον έρονταν την αμαρτίαν του κόσμου. Και εκεί ψηλά,
μπροστά στον ακατάληπτο θρόνο του Αγίου Θεού, έβλεπαν τις μυριάδες των χωρών των Αγίων να στέκονται με ευλάβεια και σεβασμό πολύ, περιβεβλημένοι στολάς λευκάς και κρατώντας φήνικας εν της χερσήν αυτών και κράζουσι φωνή μεγάλη λέγοντες «Η σωτηρία το Θεό ημών, το καθημένο επί του θρόνου και το αρνείο». Η εξήγηση της θαυμασίας αυτής εκστάσεως και θεωρίας είναι «Το εσφαγμένο αρνείο λεύκανε με τον Πανάγιο αίμα του τις στολές των ψυχών όλων των πιστών αγωνιζομένων χριστιανών, αλλά και των Αγίων. Γι' αυτό και τους έδωσε στα χέρια κλάδους από φήνικες, σύμβολα της μεγάλης νίκης, εναντίον του διαβόλου, της αμαρτίας και της φθοράς τούτου του κόσμου. Αλλά το εσφαγμένον αρνείον, ο Ιησούς Χριστός, τους πήρε επίσης και τους έβαλε γύρω-γύρω από το θρόνο του Θεού και μπροστά από το ουράνιο θυσιαστήριο. Και όσο πιο λευκή είναι η στολή του καθενός από αυτούς, τόσο και μεγαλύτερα η παρησία τους, που τους επιτρέπει αφενός μεν να δοξάζουν και να υμνούν τον καθήμενον επί του θρόνου, Πανάγιο Θεό, και αφετέρου να μεσιτεύουν για όλους εμάς εδώ κάτω στη γη. Το ίδιο συμβαίνει και στη Θεία Λατρεία. Όσο περισσότερο καθαρός και αμόλυντος είναι ο λειτουργός ιερέας, αλλά και οποιοδήποτε εκκλησιαζόμενος πιστός χριστιανός έχει πάλευκη τη στολή της ψυχής του, τόσο και μεγαλύτερα είναι η παρησία του προς το Θεό για τους ζώντας και τους κεκοιμημένους. Η τιμή, η δόξα και η προσκύνηση προς το εσφαγμένο αρνείο, εκεί στη θριαμβεύουσα εκκλησία είναι φοβερά μεγάλη. Με μεγάλη φωνή οι Άγιοι έκραζαν και έλεγαν «Η σωτηρία όλων ημών που αποτελούμε στον ουρανό τη θριαμβεύουσα εκκλησία οφείλεται όχι σε μας, αλλά στο Θεό μας, που κάθεται πάνω στο θρόνο και στην απολυτρωτική θυσία του αρνίου. Άξιον και δίκαιον είναι λοιπόν να μνημονεύονται οι Άγιοι στην ανέμακτη θυσία της Θείας Λειτουργίας, αφού μέσα από τη σταυρική θυσία του Θεανθρώπου Χριστού εσώθησαν και αγίασαν όλοι τους, αγωνιστές, θριαμβευτές εκείνοι και αγωνιζόμενοι και εμείς εδώ στη γη, τον καλόν αγώνα της πίστεως». Ύστερα από την τιμητική μνημόνευση της Υπεραγίας Θεοτόκου, ο ιερέας μνημονεύει πρώτον τον Τίμιο Πρόδρομο, ο οποίος σύμφωνα με τη μαρτυρία του ιδίου του Κυρίου Ιησού Χριστού υπήρξε ο αγιότερος από τους δικαίους άνδρες της Παλαιάς Διαθήκης, μνημονεύει έπειτα τους Αγίους, ενδόξους και πανεφήμους Αποστόλους και τους Αγίους τας ημέρας. Όντες οικεσίες επίσκεψε ημάς ο Θεός. Και συνεχίζεται η ευχή από τον λειτουργό ιερέα. Και μνήστητη πάντων των κεκοιμημένων επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και ανάπαυσον αυτούς ο Θεός ημών, όπου επισκοπεί το φως του προσώπου σου. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος σχετικά αναφέρει «Δεν νομοθετήθηκε από τους Αποστόλους την τύχη να μνημονεύονται στη Θεία Λειτουργία εκείνοι που έφυγαν, δηλαδή οι κεκοιμημένοι. Γνώριζαν ότι γίνεται σε αυτούς πολύ κέρδος και πολύ ωφέλεια». Γιατί όταν στέκεται ολόκληρο εκκλησίασμα και υψώνει τα χέρια του μαζί με τους ιερείς καθόν χρόνο επάνω στην Αγία Τράπεζα, τελείται η φρικτή θυσία. Πώς λοιπόν όταν για όλους αυτούς παρακαλούμε να μην μας ακούσει ο Θεός? Ήταν Κυριακή σε ένα ναό της επαρχίας και λειτουργούσαν τρεις ιερείς. Μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας και αφού μοιράστηκε το αντίδερο, ο ένας εξ αυτών έκαμε κατάλυση του Αγίου Ποτηρίου, έφαγε δηλαδή όλο το υπόλοιπο μαζί με τις μερίδες της Παναγίας και των Αγίων καθώς και τα ψίχουλα που αντιπροσώπευαν τα ονόματα ζώντων και κεκοιμημένων, όλα ποτισμένα και ζυμωμένα με το αίμα του Χριστού. Τελειώνοντας, σκούπισε κατάχλωμος με το μάκτρο το Άγιο Ποτήριο, έπλυνε τα χέρια του τρέμοντας και σε μια κατάσταση εκτός εαυτού ξάπλωσε μπροστά στην Αγία Τράπεζα. Εφαίνεται πως δεν άντεχε άλλο. Οι άλλοι όμως ιερείς τον κορόιδευαν και γελούσαν μαζί του ηρωνικά. Μάλιστα ο ένας από αυτούς κάλεσε το γιο του και του είπε «Κοίταξε την κατάντια του πατέρα σου». Ύστερα από ώρα που συνήλθε ο ιερέας, τον ρώτησε ο γιος του «Τι έπαθες πατέρα, τι σου συνέβη?» Και εκείνος του απάντησε «Παιδί μου, κατά την κατάλυση του Αγίου Ποτηρίου συνέβη μέσα στα στήθη μου, στο βάθος εκεί της καρδιάς μου, ένα συγκλονιστικό γεγονός, σαν να γίνεται ένα δικαστήριο, μια δίκη». «Τι δικαστήριο, πατέρα?» ξαναρώτησε ο γιος του. «Να, παιδί μου, οι ψυχές των πεθαμένων που μνημονεύσαμε στην Αγία Πρόθεση
και κυρίως την ειδική ευχή της αναφοράς μετά τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων, εκλιπαρούσαν για έλεος και σωτηρία. Οι δε ψυχές των ζώντων ζητούσαν τρόπον τεινά την εκπλήρωση των αιτημάτων τους. Αυτό με έλειωσε και δεν το άντεξα, γι' αυτό και ξάπλωσα τελείως εξαντλημένος. Αυτά είπε στο παιδί του. Σε μένα όμως προσωπικά και στην ερώτησή μου πώς ένιωθε αυτό το δικαστήριο μου απάντησε. Ήταν φοβερά συγκλονιστικό να αισθάνεσαι και να βλέπεις ένα αγίο πνεύματι τις ψυχές των πεθαμένων να απλώνουν τα χέρια τους και να εκλιπαρούν φωνάζοντας απεγνωσμένα «Έλεος, έλεος, έλεος». Αλλά και τις ψυχές των ζώντων με πολύ πόνο να παρακαλούν για τα διάφορα αιτήματά τους. Άλλοι για θεραπεία και ανάρρωση αρρώστων. Άλλοι για τη λύση οικογενειακών δραμάτων. Άλλοι για τα απειλούμενα διαζύγια και ομόνοια στο σπίτι. Άλλοι για φωτισμό των παιδιών τους και άλλα πολλά αιτήματα. Διότι όπως γνωρίζουμε, τα προβλήματα και τα βάσανα των χριστιανών μας είναι πολλά και ποικίλα. Μόνο ο Θεός γνωρίζει τι πόνο και τι λαχτάρα κρύβει το κάθε χαρτάκι με τα ονόματα. Υπήρχε όμως και μία άλλη αίσθηση, ότι ένα πλήθος από λευκοφορεμένους ιερείς, κατερχόμενοι από τον ουρανό μετά τον καθαγιασμό στα επίγεια θυσιαστήρια, τρέχοντας πότε στα μεν και πότε στα δε, έπαιρναν τα διάφορα αιτήματα και τα προσκόμιζαν στο θρόνο της Χάριτος, στο θρόνο του επουρανίου θυσιαστηρίου του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. «Καλά», ξαναρώτησα, «πού υπήρχε η αίσθηση του δικαστηρίου» και μου απάντησε «στη διάχυτη παρουσία του Αγίου Θεού, που άλλοτε εξέφραζε κατά κύριον λόγον την άπειρη φιλανθρωπία, αγαθότητα και μακροθυμία του και άλλοτε ένα είδος λύπης. Ανθρώπινα το λέγω, διότι δεν μπορώ με λόγια να το αποδώσω, για τους αιρετικούς, τους θεομάχους και τους αμετανόητους αμαρτωλούς». Και τότε μια πηγαία κραυγή βγήκε μέσα από τα σπλάχνα μου. «Θεέ μου, ελέησε τον κόσμο σου και μένα τον αμαρτωλό». Και ήταν τόσο ζωντανή η αίσθηση και το βίωμα που με διέλυσε. Με έλειωσε σαν κερί και έπεσα κάτω. «Αχ, πατέρ Στέφανε, πώς θα σταθούμε εμείς οι ταλέποροι κληρικοί, παντός βαθμού, μπροστά στο φοβερό του βήμα». Εδώ τελείωσε η πνευματική αυτή εμπειρία και αποκάλυψη αυτού του ευλαβούς ιερέως, που από τα μάτια του έτρεχαν συνεχώς δάκρυα. Για μένα προσωπικά, ο ιερέας ήταν ένας άγιος. Το μαρτυρεί και ο ουσιακός του θάνατος. Εκοιμήθη γονατιστός και με υψωμένα τα δυο του χέρια, βλέποντας προς την εικόνα του Χριστού, από την οποία εξήρχεται το υπερκόσμιο φως, που τον κατέστησε έστω και για λίγα δευτερόλεπτα ολόλαμπρο, σύμφωνα με την αδιάψευστη μαρτυρία των παρόντων. Σας ευχαριστούμε για μια ακόμη φορά που ήσασταν μαζί μας στην εκπομπή μας και βήμα-βήμα γνωρίσαμε κομμάτι της Αγίας Αναφοράς. Καλό σας βράδυ! Εμπειρίες από τη Θεία Λειτουργία. Μια εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα που ψηλαφεί το Ιερό Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας μέσα από τη διδασκαλία της Εκκλησίας και ωφέλιμων διηγήσεων. Θεία Λειτουργία, το δώρο του Θεού στον άνθρωπο. Επιμέλεια ανάγνωση, Δέσποινα Παπά.